καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ευχόμαστε υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να περάσατε καλά Χριστούγεννα με την οικογένειά σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνου θα σας κρατήσει συντροφιά και αυτή την Παρασκευή και θα σας ενημερώσει για όλα τα δρόμενα που γίνονται εδώ στην Ομογένεια του Λονδίνου. Γι' αυτό συντονιστείτε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ. Ας δούμε όμως πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 264. Απλά επιλέξτε την κατηγορία International από το Vision TV. Με το Rokubox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Rokubox μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή με την CETA UK στο τηλέφωνο 0800 036 00 78. Με το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Σας καλούμε να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο μας είναι 020 82 92 70 37 και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Για αυτή τη γιορτινή Παρασκευή, πριν έρθει ο καινούριος χρόνος 2019, θα δείτε τι έγινε εδώ στην Ομογένεια του Λονδίνου. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε τις ευχές των πολιτικών της Κύπρου προς την Ομογένεια μέσω από την Βουλή της Κύπρου. Επίσης, θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου, αποσπάσματα από το σεμινάριο για το cryptocurrency που κηρύχθηκε στο Old Billingsgate και τέλος, αποσπάσματα από τους μποναμάδες που μας φέρνει κάθε χρόνο ο Βασίλης Παναγή. Το πρώτο μας θέμα για απόψε αφορά τις ευχές που έδωσαν οι πολιτικοί της Κύπρου προς την Ομογένεια. Η κάμερα του Hellenic TV και ο συνεργάτης μας στην Κύπρο, Μάριος Καμιναρίδης, μαζί με τον διευθυντή του Hellenic TV, Τάκη Φελά, επισκέφτηκαν τη Βουλή των Κοινοτήτων και κατέγραψαν τις ευχές από τους πολιτικούς. Μίλησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Σιλούρης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, καθώς και βουλευτές από όλα τα κόμματα. Ας παρακολουθήσουμε τις ευχές των πολιτικών προς την Ομογένεια. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλός ο καινούριος χρόνος στους απόδημους μας, οι οποίοι δεν ξεχνούν ποτέ την Κύπρο. Είναι το στήριγμα μας σε πολλές δραστηριότητες της Βουλής στο εξωτερικό. Δεν τους ξεχνούμε και εμείς, γιατί βοηθούν πάντα την Κύπρο και θεωρούμε ότι αυτή η σύνδεση που έχουν αυτοί με την Κύπρο είναι μια σύνδεση η οποία ενισχύει την νοσταλγία τους, ενισχύει την επιθυμία τους για τον τόπο τους και ιδιαίτερα τον τόπο μας που είναι κατεχόμενος και έτσι ενισχύει και τη δική μας μνήμη και ευθύνη για αγώνα μέχρι που να επιστρέψουμε στις πατρογονικές μας εστίες και να ελευθερωθούν τα Άγια και τα Ιερά μας. Χρόνια πολλά, υγεία και να είστε πάντα σε επαφή και επικοινωνία με τον τόπο σας, με την Κύπρο μας. Με αυτήν την ευκαιρία που μου δίνει το Hellenic TV, θα ήθελα να μεταφέρω στους Κύπριους της Βρετανίας, σε όλους τους απόδημους μας, τις πιο θερμές ευχές του ΑΚΕΛ και εμένα προσωπικά, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θέλω να τους ευχηθώ πρώτα και κύρια και πάνω απ' όλα υγεία και προσωπική και οικογενειακή χαρά και ευτυχία και κάθε επιτυχία βέβαια στον επαγγελματικό τομέα. Να τους ευχαριστήσω
γιατί είναι οι πιο άξιοι πρεσβευτές της χώρας μας στο δύσκολο αγώνα που δίνει για απελευθέρωση και επανένωση στη Βρετανία. Και θέλω να τους πω ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχίσει. Η επιλογή μας, η μοναδική επιλογή την οποία έχουμε μπροστά μας είναι να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και η δική τους βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά σημαντική. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και μακάρι το 2019 να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο της λύσης του Κυπριακού και την ικανοποίηση των προσδοκιών και των φιλοδοξιών του κάθε ενός. Την ευκαιρία των εορθών των Χριστουγέννων και του νέου χρόνου, 2019, θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να αποστείλω ένα θερμό μήνυμα στους συμπατριώτες μας απόδημους σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Να τους ευχαριστήσω για τη μέχρι σήμερα σταθερή υποστήριξη την οποία παρέχουν στον αγώνα του λαού μας για απελευθέρωση, για δημοκρατική και βιώσιμη λύση, για το γεγονός ότι μέσα από τις συστηματικές παρεμβάσεις τους προσπαθούν να δημιουργήσουν θετικές και ευνοϊκές συνθήκες για τη διαχείριση του προβλήματός μας, για την κατανόηση από τους ηγέτες των χωρών στις οποίες κατοικούν αυτού του ζητήματος, καθώς επίσης και για τη συνεχόμενη αγάπη την οποία επιδεικνύουν προς την πατρίδα μας. Εύχομαι σε όλους προσωπική, οικογενειακή υγεία και ευτυχία και κάθε καλό για το 2019. Και για τους ίδιους και για την πατρίδα μας. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, από την κοινωνία την Κύπρο σας διαβάζω μέσω του Ελληνικού TV τις θερμότατες μου ευχές για ένα καινούριο χρόνο, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Να ευχηθώ σε όλους σας καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλό νέο έτος. Ξέρετε ότι με συνδέουν πολλά με την παροικία από το 2004, από τη γλυκία χώρα της εκπομπές της τηλεόρασης που μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω τους πιο πολλούς από εσάς. Πρέπει να σας πω ότι σας ζηλεύω λιγάκι, γιατί εσείς θα έχετε την ευκαιρία ίσως να περάσετε λευκά Χριστούγεννα, πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ εδώ στην Κύπρο με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η καρδιά μου φέτος χτυπά ακόμα πιο δυνατά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί και ο γιος μου είναι κομμάτι πια της Μεγάλης Βρετανίας. Σπουδάζει εκεί. Καλά Χριστούγεννα και πάλι. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες της Διασποράς, για την ευκαιρία του το Χριστουγέννου και του νέου έτους, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και ευχηθισμένο το 2019. Ευχηθούμε αναπεριόριστα τη συνεισφορά σας και τις προσπάθειες σας για τον αγώνα που διεξάγουμε εδώ στην Κύπρο για τη σωστή επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Στους Κύπριους που μένουν στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, αυτές οι γιορτές μακάρι να είναι γιορτές χαράς για εσάς και την οικογένειά σας. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία για όλους και μακάρι μια χρονιά να βρει την πατρίδα μας όπως την θέλουμε και την οραματιζόμαστε, ελεύθερη και επανένωμένη. Χαράλαμπος Πιτσοκοπίτης, βουλευτής Νίκο Πάφου. Θα ήθελα με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να ευχηθώ στους απόδημους συμπατριώτες μας καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλό νέο έτος και ήθελα το νέο έτος 2019 να είναι το έτος απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας και επιστροφής των προσφύγων στις αιστείες τους. Από τη Λευκοσία με όλη μας την αγάπη, ολόθερμες ευχές για υγεία, ευτυχία και βεβαίως όπως πάντα εσείς, οι Κύπροι που ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υποστηριχτές των δικαίων του αγώνα του λαού μας, όπως πάντα, καλή δύναμη, υπομονή και η ελευθερία της πατρίδας μας είναι κοντά. Πανίκων Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, του Προέδρου μας Νικόλα Παπαδόπουλου και όλων των στελεχών, εύχομαι σε όλους τους απανταχού Έλληνες χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Εύχομαι νέα χρονιά να χαρίσει στον καθένα υγεία, ευτυχία, οικογενειακή και προσωπική χαρά και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι χρονιά ελευθερίας,
να είναι χρονιά απελευθέρωσης για τα σκλαβωμένα μέρη του τόπου μας. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, ευχόμαστε στους απόδημους μας καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Θέλω να πω ότι οι απόδημοι είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχει ο κυπριακός ελληνισμός, η πιο δυνατή φωνή που έχουμε στο εξωτερικό και επιτελείται ένα ευάρεστο εθνικό έργο, καθότι μεταφέρεται τις αγωνίες του κυπριακού ελληνισμού, μεταφέρεται και αγωνίζεστε για την ευόδοση των στόχων της απελευθέρωσης της Κύπρου από την Τουρκία στα κέντρα στα οποία ζείτε. Οπότε ξανά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και ελπίζω όλοι μαζί στην Κύπρο μας να γιορτάσουμε την ελευθερία της, την απελευθέρωση της, την ειρήνη. Να είστε καλά. Ως εθνικό λαϊκό μέτωπο, ευχόμαστε στον απανταχού ελληνισμό καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Όμως θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στον απόδημο ελληνισμό να βρίσκονται στις επάλξεις του αγώνα, στον δύσκολο αγώνα για να διεκδικήσουμε τα ιστορικά δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. Θα ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες το 2019 να φέρει οικονομική ευημερία και ελευθεριά στην πατρίδα μας. Στους όπου υγιείς αποδήμους Κύπριους, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος καλά Χριστούγεννα, καλό νέο έτος και ελπίζουμε όλοι μαζί να είναι η τελευταία χρονιά που ζούμε κάτω από τούντες συνθήκες και να έλθει η ελευθερία στην πατρίδα μας, αλλά η πραγματική ελευθερία. Εν όψη της εορτής των Χριστουγέννων, θέλουμε να ευχηθούμε σε όλων των ελληνισμών καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, όπως επίσης και στους απόδημους Έλληνες και μακάρι το 2019 να φέρει την ελευθερία στην Κύπρο μας. Να ευχηθούμε σε όλους τους Έλληνες καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ιδιαίτερα να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας στους απόδημους, αυτούς που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα και να ευχηθούμε ότι το έτος 2019 θα είναι το έτος που θα δικαιώσει τον λαό μας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και στην πατρίδα μας καλή ελευθερία.